Βεβαίως, εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μαζεύει πριν από μια εβδομάδα και να το παίξετε το βίντεο. Ότι κοιτάξτε να παραδειγματιστούμε από το περήφανο όχι του κυπριακού λαού. Λοιπόν, είδατε το περήφανο όχι του κυπριακού λαού που τους οδήγησε. Η πρώτη πρόταση ήταν 10% κούρεμα των καταθέσεων πάνω από 100.000. Όλων. Λοιπόν, όλων των καταθέσεων ήταν 6,5 και 9. Και 6,5 από κάτω. Αφήστε δε όλων. Που οι κακοί οι Γερμανοί. Εγώ συμφωνώ με την κριτική που γίνεται για τους Γερμανούς. Αλλά οι κακοί Γερμανοί τους είχαν πει μη κουρέψετε τις καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ. Όμως δεν θέλανε οι ίδιοι οι Κύπροι για να κουρέψουν λιγότερο τις καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ, δηλαδή τους Ρώσους ολιγάρχες, και για να μην πω και τίποτα άλλο. Και αυτό το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, ήρθε ο κύριος, του κυπριακού λαού, το δήθεν περήφανο όχι, ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε να το μιμηθούμε. Αν τους ρωτήσετε τώρα, εγώ τους προκαλώ να μας πούνε ποια άλλη λύση προτείνουν για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Να μας πούνε. Σε εσάς, γιατί κάποιοι, και τελειώνω κύριε Κοτρότσο, κάποιοι δεν λέγανε να τυπλοποιήσουν τα έσοδα από το φυσικό αέριο και έτσι να ξεπληρώσουμε τους δανειστές. Τώρα τι λένε. Κάποιοι άλλοι δεν λέγανε θα πάρουμε λεφτά από τους Ρώσους και από τους Κινέζους. Τώρα τι λένε. Κατηγορούσαν αυτή την κυβέρνηση. Όχι, Νέα Δημοκρατία τώρα για να πάρουμε λεφτά από τη Ρωσία. Να σας πω και κάτι τέτοιο. Νέα Δημοκρατία το λέγε. Ο Σίμος ο Κεδίκου που το λέγε. Μην ξεχνάς. Όταν πάρουμε λεφτά από τη Ρωσία. Πάνε αύριο οι Έλληνες. Πάνε αύριο οι Έλληνες βάζουν την καρτούλα στο ATM της Τράπεζας Κύπρου και παίρνουν σαν λεφτά θέλουν. Ο κακός κύριος Τουρνάρας, εγώ του έχω ασκήσει σκληρή κριτική του Τουρνάρα. Ο κακός κύριος Τουρνάρας θωράκισε τους Έλληνες καταθέτες. Ας μας πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνουν. Δεν θα σας πούν τίποτα. Πάλι θα αρχίσουν καταγγελίες. Ας τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε. Και θα λένε, πρόταση έχουν. Τον κύριο Στρατούλη. Εγώ ειλικρινά απορώ γιατί δεν ζητάνε ένα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.